Η κατάσταση, κυρία μου, που σε έχει ξεφύγει, φοβίζει ακόμα και τον Υπουργό. Δες, παρακαλώ. Και βρίσκω μπροστά μου μια κατάσταση που πραγματικά δεν σας κρύβω ότι με φοβίζει. Και τι εννοώ. Κύριε Κοτάκη, αυτή τη στιγμή. Και αν φοβίζει τον Υπουργό, κυρία μου, φαντάσου πως φοβίζει τον Έλληνα. Τον κάθε Έλληνα που μένει μόνο στο σπίτι και το λέει ο ίδιος Υπουργός ότι τον φοβίζει η κατάσταση. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σε λίγο τα πράγματα θα γίνουν στη χώρα ακόμα χειρότερα. Δύο πράγματα, δύο μεγάλα θέματα. Θα γίνουν τα πράγματα και ακόμα χειρότερα. Και μιλάει ασφαλώς για το γεγονός ότι έχει αλλάξει, κυρία μου, το πρόσωπο της τρομοκρατίας. Αλλά έχει αλλάξει συνολικά και το πρόσωπο της κοινωνίας. Έφτασε ο Υπουργός να αναπολύει τη 17 Νοέμβρη. Το άκουσα και αυτό. Για να κάνει μια ενέργεια η 17 Νοέμβρη, έπαιρνε μέτρα, παρακολουθούσε ένα μήνα. Φοβόταν να μην χτυπήσει κάποιον άνθρωπο. Έπαθε ζημιές με την περίπτωση του νεαρού παιδιού του Αξαρλιάν. Ναι. Τότε όμως. Το οποίο έχασε τη ζωή του. Κύριε Χρυσογοίδη, δεν ήταν απρόσωπο το σύστημα. Τώρα βγαίνετε, λέτε, αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Κόβετε το ένα, κόβετε το άλλο. Μπορείτε να εμπληρωθείτε τις συντάξεις. Απολύεστε, έχουμε τους νόμους, έχουμε τη δημοκρατία. Δεν φταίμε εμείς, ο Αλμούνια. Δηλαδή, εμείς ψηφίσαμε Παπανδρέου και κλέξαμε Αλμούνια. Έγινε απρόσωπο το σύστημα. Και στα απρόσωπα συστήματα δυστυχώς έρχονται απρόσωπα χτυπήματα. Τα οποία συνταράσσουν την κοινωνία, όλοι. Γιατί θα δείτε και παρακάτω κάτι που είναι μικρής ηλικίας και προέρχονται στην πλειοψηφία τους από εύπορες οικογένειες χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά. Κάθονται και γίνονται διάφορες ερμηνείες. Έχω και κάτι που τώρα μου ήρθε στο διάλειμμα, το έχουμε περάσει. Θα το δείτε. Θα το ακούσετε μάλλον. Αν πάμε με τη λογική του κάθε Γεωργιάδη να εξηγήσουμε τα πράγματα, θα καταλήγουμε στα εύκολα συμπεράσματα. Τα παιδιά των ευπόρων οικογενειών έχουν λύσει τα προβλήματά τους και τις ελεύθερες ώρες βάζουν βόμβες κατσαρόλες και τις πηγαίνουν στα σπίτια. Υπάρχουν πάντοτε άλλες ερμηνείες που γίνονται από ανθρώπους με επιστημονική γνώση και ασφαλώς δεν είμαστε εμείς οι κατάλληλοι για αυτές τις προσεγγίσεις. Σκέψεις μόνο μπορείς να φορτώσεις στο κάρο της αγνιάς σου για ένα θέμα. Σκέψεις λοιπόν θα φορτώσουμε κι εμείς. Πολλά από τα παιδιά αυτά, κυρία μου, γνωρίζουν από πρώτο χέρι μέσα στις οικογένειες που ζουν τις συναλλαγές. Έχουν δει πολιτικούς να περνάνε στα σπίτια τους, επιχειρηματίες να συμφωνούν, δικαστικούς να δωροδοκούνται. Την ξέρουν τη διαπλοκή από τα γενοφάσια τους. Έχουν δει τη γουρνοποίηση των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να κλέψουν δημόσιο χρήμα. Τι γινόταν στο χρηματιστήριο. Τα έχουν δει όλα. Πιθανώς λοιπόν. Δεν δικαιολογώ. Προσπαθώ να βάλω σκέψεις μόνο. Πιθανώς δεν με τους αρέσει ότι ζουν σε μεγάλα σπίτια που ξέρουμε τι λεφτά είναι φτιαγμένα. Γιατί ξέρετε, δεν κληρονομείται η διαφθορά. Δεν κληρονομείται η συνήθεια να ζεις σε ένα βόθρο. Άλλο θέμα ότι μέσα σε αυτή την κοινωνία του φόβου δεν ξέρεις πια πού να περπατήσεις, πού να σταθείς, πού μπορεί να σκάσει η βόμβα δίπλα σου, αν εσύ θα είσαι ο στόχος. Έχει χαθεί πια ο τρόπος της σκέψης. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει όλοι να φωνάζουμε βοήθεια, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο κίνδυνος. Φωνάζουμε βοήθεια, γενικά.